Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και απόψε στο Τηλεκρίτη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Ο πολίτης έχει το λόγο. Ένα μικρό προβληματάκι μας καθυστέρησε πολύ λίγο. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε απόψε μαζί και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί τους περισσότερους αγρότες της περιοχής, τους περισσότερους αγρότες της Κρήτης. Σήμερα επίσημα έληγε η προθεσμία που ορίζει ο νέος νόμος από τη μετάταξη στο νέο καθεστώς για την φορολόγηση των αγροτών. Απόψε θα δούμε εδώ πώς θα φορολογηθούν οι αγρότες, τι κερδίζουν, τι χάνουν, αν κερδίζουν, το πόσο χάνουν, το αν μπορούν να ενταχθούν, να το πούμε έτσι, ώστε να έχουν βιβλία εσόδων-εξόδων, πόσο θα φορολογηθούν οι αγρότες. Εδώ απόψε στο Τηλεκρίτη και στην εκπομπή ο πολίτης έχει το λόγο, παρέα με τον κύριο, με το φοροτεχνικό κύριο Γουλιδάκη. Κύριε Γουλιδάκη, καλησπέρα σας. Έχετε αρκετές ιδιότητες. Καλή χρονιά να έχετε. Καλή χρονιά σας εύχομαι στο τηλεοπτικό σας κανάλι καταρχήν. Καλή χρονιά σε όλους τους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες. Γνωρίζω ότι εκπέμπεται σε ολόκληρη την Κρήτη. Είναι μια καλή προσπάθεια γιατί η φωνή του Λασιθίου μπορεί να βγει προς τις υπόλοιπες ενότητες. Και αυτό το κανάλι πραγματικά χαίρει εκτίμησης από όλους εμάς που ασχολούμαστε με τα κοινά, διότι μας δίνει το βήμα εκείνο που πολλές φορές μπορούμε να κοινωνήσουμε πράγματα και στους Λασιθιώτες και στην υπόλοιπη Κρήτη. Κύριε Γουλδάκη, εκτός από φοροτεχνικός, λογιστής, οικονομολόγος, είστε και περιφερειακός σύμβουλος, έτσι, το οποίο έχει μια διπλή, θα λέγαμε, ιδιότητα, τριπλή. Αλλά απόψε εδώ θα μας μιλήσετε περισσότερο ως φοροτεχνικός, ως λογιστής και θέλω να δούμε βήμα-βήμα το τι κερδίζουν, τι χάνουν οι αγρότες, κατά πόσο θα φορολογηθούν και τι θα πληρώσουν με το νέο έτος, τι αλλάζει δηλαδή, γιατί αλλάζουν πολλά πράγματα και αν προλάβανε σήμερα, όπου έλεγε και επίσημα η προθεσμία, έτσι, για τον νέο νόμο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια προσέγγιση στον χρόνο που μας δίνεται από το τηλεοπτικό σας κανάλι, όσο το δυνατόν περισσότερο αντικειμενική και πάντα στα πλαίσια της καλής προσπάθειας που μπορεί ένας φοροτεχνικός με την πολυνομοθεσία που υπάρχει και που αυτές τις ημέρες που εξελίσσονται, πραγματικά θα υπάρχει καταιγισμός διαταγών υπολογιστικά και για τους συναδέλφους, για τους αγρότες και γενικά για τον εμπορικό κόσμο που μας ακούει, επειδή γνωρίζουμε όλοι ότι έχει αλλάξει το φορολογικό τοπίο από 1η-1η. Υπολογίζουμε ότι θα έχουμε περίπου 100 και πλέον διαφορετικές διαταγές. Από τους αγρότες μέχρι τους εμπόρους βεβαίως. Σήμερα πραγματικά είπατε πολύ σωστά ότι αν θεωρήσουμε ότι ακολουθούμε τις διαδικασίες των τελευταίων νόμων του 472 και 474, πρόσφατη νόμη είναι αυτή, μόλις το προηγούμενο μήνα, 2013, θα πρέπει να πούμε ότι έλυγε στην πράξη η προθεσμία για να γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες όπου περίπου 300.000 Έλληνες αγρότες, το 30% του αγροτικού πληθυσμού της χώρας, θα μετατασσόταν, δηλαδή θα έφευγαν από το ειδικό καθεστώς αγροτών όπως το γνωρίζουν οι αγρότες μας σήμερα και θα μετέβαιναν στο νέο καθεστώς, το κανονικό όπως λέγεται στην ορολογία των φοροτεχνών. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το περιθώριο του δεκαημέρου ήδη ανακοινώθηκε από το μεσημέρι και μετά ότι θα υπάρξει παράταση μέχρι και το τέλος του μήνα Ιανουαρίου. Κάνοντας ένα πρώτο σχόλιο, πρέπει να πω ότι αυτές οι 20 ημέρες είναι απειροελάχιστες μπροστά στις διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν, έχοντας υπόψη μας τα εξής δεδομένα. Στο νομό Λασιθίου, από τη στιγμή που από εδώ μιλάμε και πρέπει να ενημερώσουμε και τις υπόλοιπες ενότητες, υπολογιστικά για το νομό μας υπολογίζουμε με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερες από 6.000 εγγραφές αγροτών. Θα είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός, όμως πρέπει να είμαι επιφυλακτικός, γιατί πιθανόν να μην ενημερωθούν όλοι σωστά και να πάνε στο διάστημα που ορίζει ο νόμος. Περισσότεροι λοιπόν από 6.000 αγρότες στο Λασί θα ενταχθούν σε αυτά τα βιβλία. Υπολογιστικά για την Κρήτη δεν μπορεί να είναι λιγότερος ο αριθμός από 70 και πλέον χιλιάδες αγροτών, γιατί ακριβώς, για τον κόσμο που μας ακούει, το όριο των ακαθαρίστων, που είναι το ένα κριτήριο, καθορίστηκε πάρα πολύ χαμηλά. Καθορίστηκε στις 10.000 ευρώ. Επίσης το άλλο όριο που καθορίστηκε σαν κριτήριο για την ένταξη στα βιβλία είναι το όριο των ενιαίων ενισχύσεων, των επιδοτήσεων που μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ λαμβάνουν οι αγρότες μας, μόνο στα 5.000 ευρώ. Άρα, όποιος από τους αγρότες που μας ακούει σε όλη την Κρήτη και στο Λασίθι τηρεί ή το ένα ή το άλλο κριτήριο, είναι υποχρεωμένος από 1η-1η μέχρι και 30, αφού δόθηκε παράταση, να ενταχθεί σε αυτές τις διαδικασίες στήρησης βιβλίων. Και κλείνω τον πρώτο σχολιασμό λέγοντας ότι για να ενταχθεί σε αυτές τις διαδικασίες στήρησης αυτών των βιβλίων θα πρέπει να προστρέξει, για την Κρήτη πάντα μιλώντας, σε 4 μόνο εφορίες, μια που οι 2 εφορίες του Ηρακλείου, τις 19 του μήνα, ενοποιούνται σε 1.
Υπολογίζουμε λοιπόν ότι αυτός ο αριθμός που προανέφερα, οι πολλές χιλιάδες αγροτών της Κρήτης, θα πρέπει μέχρι τέλος του μήνα να έχουν τελειώσει αυτές τις διαδικασίες. Προφανώς η παράταση που δόθηκε από τον κύριο Θεοχάρη είναι ανεπαρκέστατη. Τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στους φοροτεχνικούς και στους αγρότες είναι τεράστια και δεν θα ξεπεραστούν με την εμπειρία των ετών που έχουν. Μάλιστα. Το θέμα είναι όμως ότι βλέπουμε ότι μου λέτε ότι 70.000 αγρότες στην Κρήτη θα φορολογηθούν έτσι πλέον με το νέο νομοσχέδιο. Πάνε όλοι οι αγρότες μας στην φορολόγηση και στην τήρηση βιβλίων. Αυτό τι σημαίνει για τους αγρότες μας και πώς μπορούν, έτσι, αν θα έχουν φοροελαφρύνσεις. Θεωρητικά ο αριθμός που σας προανέφερα προφανώς θα ξεπεράσει τα όρια. Επειδή όμως δεν υπάρχουν καταγραμμένα, δεδομένα, απόλυτα στοιχεία αναπεριοχή για τους αγρότες μας στο σύνολό τους αποδεδειγμένα, θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί να τελειώσουν οι διαδικασίες για να ανακοινωθούν οι επίσημοι αριθμοί. Όμως θεωρώντας τα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας θεωρητικά σωστά, οι περίπου 800.000 των αγροτών, αν ενταχθούν το 30% κατά τον κύριο Τσαφτάρη και τις τελευταίες ανακοινώσεις, θα είναι περίπου 250.000 όλη την Ελλάδα και ενδεικτικά για την Κρήτη, επειδή έχουμε και μεγάλη, θα έλεγα, γεωργική παραγωγή, αλλά και κτηνοτροφική, αλλιευτική και μελισσοκομική, που είναι και εκείνοι οι κλάδοι που εντάσσονται. Γιατί αυτό πιθανόν. Και οι κτηνοτρόφοι δηλαδή, αλλά και οι αλλιείς θα πρέπει να ενταχθούν. Βεβαίως. Όλοι. Αγροτικό εισόδημα καταρχήν, για να το ανοίξουμε λιγάκι, θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι κάθε είδους εισόδημα που παράγεται εκτός από την καλλιέργεια της γης, είτε με φυτά είτε με δέντρα. Και από την καλλιέργεια διαφόρων άλλων ειδών, όπως είναι τα κτηνοτροφικά. Γιατί είναι και η πτηνοτροφία, τα πουλερικά, και τα βοήδη, και η υποφορβία, τα άλογα, και οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί κανείς σαν κτηνοτροφικό προϊόν. Όπως μπορεί να είναι και η μελισσοκομεία, όπως μπορεί να είναι και η αλληλεία, όπως μπορεί να είναι ακόμα και η σιροτροφία, η ξεχασμένη, το μεταξοσκόλικα δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Άρα, ανά την επικράτεια. Για την Κρήτη, για να περιοριστούμε, είναι και ο κτηνοτροφικός τομέας, και ο μελισσοκομικός, και ο αλλιευτικός, η αμπελουργία, για να το ανοίξουμε περισσότερο, κάθε είδους καλλιέργεια η οποία παράγεται στην Κρήτη. Αλλά δηλαδή, από εδώ και πέρα, οι αγρότες είναι επιδηματίες. Με ό,τι συνεπάγεται. Όσοι υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο, είναι ακριβώς με την παλιά έννοια επιδηματίες. Το 10.000 ευρώ ή τα 5.000 ευρώ είναι το ακαθάριστο. Ναι, είναι ακαθάριστο έσοδο. Άρα οι περισσότεροι, στην ουσία με αυτό που μας λέτε, το υπερβαίνουν αυτό. Ναι, είμαι όμως ιδιαίτερα προσεκτικός, γιατί τις πρώτες μέρες δεν έχουμε στοιχεία. Οι περισσότεροι, δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι και οι εκπρόσωποι του αγροτικού χώρου, του συνδικαλιστικού, έχουν πολύ περισσότερους αριθμούς να αναδείξουν. Απλά θεωρητικά, επειδή δεν είναι επίσημο το στοιχείο, δεν είναι της Ελστάτ, δεν είναι της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, υπάρχει όμως δεδομένο ότι θα έχουμε μεγάλο αριθμό στην Κρήτη σε σχέση του ποσοστού του 30% για όλη την επικράτεια. Όλοι όμως αυτοί οι κλάδοι, εφόσον έχουν αυτό το όριο των ακαθαρίστων ή της ενιαίας ενίσχυσης, μπορούν να ενταχθούν κανονικά. Πρέπει εδώ να πω ότι ακαθάριστα έσοδα, γιατί ο κόσμος ίσως όλη την υπόλοιπη Κρήτη να μην είναι πολύ ενημερωμένος, είναι τα έσοδα που παρήχθησαν ως προϊόντα και επιδοτήσεις είναι εκείνες που λαμβάνουμε και φαίνονται μέσα από τη διαδικασία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι δηλαδή και τα δύο μπορούν να προσδιοριστούν. Και πάντατε με το κριτήριο της χρήσης του 2013. Μάλιστα. Τα ακαθάριστα έσοδα, που είναι πάνω από 10.000 και αφορούν τη χρήση του 2013. Ακαθάριστα έσοδα. Δηλαδή, ο τζίρος, πώς λέμε. Ο τζίρος. Πάμε σε ένα ερώτημα. Ποια είναι αυτά τα ποσά τα οποία επίπτουν από την φορολόγηση. Δηλαδή, ένας αγρότης έχει έσοδα και έξοδα πλέον. Ποια είναι αυτά τα έξοδα τα οποία μπαίνουν μέσα, ώστε να τους λιγοστέψουν, αν θέλετε, το ποσό που θα πρέπει να πληρώσουν στην εφορία. Δηλαδή, οι σπόροι και το πολλαπλασιαστικό υλικό, τα λιπάσματα, τα ενδοβελτιωτικά έργα, ήδη έχετε πει τα προστατευτικά προϊόντα, η ενέργεια, η συντήρηση των υλικών, οι γεωργικές υπηρεσίες μπαίνουν μέσα, οι ζωοτροφές, οι ιατρικές δαπάνες, αυτά μπαίνουν μέσα. Επειδή ακριβώς η γκάμα του αγροτικού προϊόντος αλλά και των υπηρεσιών για τις οποίες δεν αναφέρθηκα προηγουμένως, επειδή και αυτές οι υπηρεσίες είναι αγροτικά προϊόντα και τι θεωρούμε υπηρεσίες. Το να ξέρει κάποιος να κλαδεύει και να πουλάει αυτή την υπηρεσία, για παράδειγμα, είναι αγροτική υπηρεσία, είναι αγροτικό προϊόν. Το να ξέρει να έχει μια σειρά από δραστηριότητες που τις πουλάει κατά κάποιο τρόπο σε άλλους αγρότες, είναι υπηρεσίες. Το να χρησιμοποιεί μηχανήματα δικά του για να μπορεί να μαζεύει καρπό, να συλλέγει καρπό ή για να οργώνει τη γη άλλων αγροτών, είναι υπηρεσία αγροτική. Το να χρησιμοποιεί συνεργεία, είτε για να τοποθετεί, είτε για να κάνει κάποιες εργασίες τοποθετήσεων γενικά σε σιλό, εγκαταστάσεις, θερμοκήπια, είναι υπηρεσίες. Γιατί ξεχάστηκα για τις υπηρεσίες. Πραγματικά λοιπόν τα έσοδα του αγρότη
μπορεί να προσδιοριστούν και από τις υπηρεσίες του και από τα προϊόντα του. Η αλήθεια είναι όμως ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά για να αναδείξουμε τα θέματα και δεν φτάνουν ούτε δύο ούτε τρεις εκπομπές. Να ρωτήσω ένα παράδειγμα. Βεβαίως. Εγώ ως αγρότης, βάζω εμένα, έχω ένα τζίρο 100.000. Τα έξοδά μου για νερό, για ρεύμα, για λοιπάσματα, για σπόρους. Για πάρα πολύ περισσότερα που θα τα αναπτύξουμε. Ανεβαίνει γύρω στα 92.000. Και μου μένει ένα 8.000. Αυτό φορολογείται? Φυσικά και φορολογείται, όμως το παράδειγμα σας, κύριε Τουρλούκη, είναι εκτός πραγματικότητας. Γιατί? Με επιτρέπετε, πάντα καλό. Παρακαλώ, γιατί αν εγώ, φτιάξω ένα θερμοκήπιο, αν εγώ πάρω τους σπόρους, πάρω τα φυτά, βάλω και τις καλλιεργίες, εγώ σας λέω 100.000 μου πήγε 92. Τα 8 μου μένουν, φορολογούνται? Ναι, απαντώντας στο συγκεκριμένο παράδειγμα που αναφέρετε, προφανώς όταν έχουμε έσοδα 100.000 και έξοδα καταγεγραμμένα με παραστατικά, είτε αυτά είναι τιμολόγια είτε αποδείξεις λιανικής, και έχουμε 92.000, προφανώς αυτές οι 8.000 θα φορολογηθούν με φορολογικό συντελεστή 13%, διότι το καθαρό κέρδος αυτός μέχρι και του ύψους των 50.000 σύμφωνα με τις τελευταίες νομοθεσίες φορολογείται με το ίμιση του συντελεστή των ελευθέρων επαγγελματιών. Δηλαδή περίπου θα πληρώσει 1.000 ευρώ στην εφορία. Αν είναι 8.000 τα καθαρά κέρδη, επιμένω, το 13% περίπου τόσο προσδιορίζεται σαν φόρος εισοδήματος. Εκεί θα πρέπει να προσθεθεί και 55% προκαταβολή κατά το πρώτο έτος όσον αφορά το φόρο εισοδήματος. Όμως το καινούριο στοιχείο για τους αγρότες μας είναι όχι μόνο η φορολογία του εισοδήματος, αλλά και η επιβολή του ΦΠΑ. Είπα στην αρχή ότι το παράδειγμα σας είναι όσον αφορά τις δυναμικές καλλιέργειες των θερμοκηπίων πάρα πολύ υψηλό. Γιατί είναι υψηλό? Διότι η καταγραφή των δαπανών μέχρι τώρα γινόταν σε πολύ μικρό βαθμό ενδελεχώς και προσεκτικά. Είναι ιδιαίτερα δύσκολη η συγκέντρωση τέτοιου ύψους τιμολογίων και από τα φάρμακα και από τα λοιπάσματα, καλώς είπατε προηγουμένως, και από τα εργόσιμα και από τα μισθωτήρια. Γιατί είναι εκτός πραγματικότητας? Και από σειρές άλλων δαπανών που δεν αξίζει σε αυτή την περίπτωση να τις αναφέρω όλα. Πάντως, για συναδέλφους που μας ακούνε προσεκτικά και για αγρότες που θα ασχοληθούν οι ίδιοι, στο άρθρο 22 του νόμου 4172 του 2013 προβλέπονται επακριβώς όλες οι δαπάνες, μία προς μία, εκείνες οι οποίες γίνονται δεκτές, και βεβαίως προβλέπονται στο άρθρο 23 του ιδίου νόμου και εκείνες που δεν εκπίπτουν. Παράδειγμα μιας δαπάνης που δεν εκπίπτει, πολύ σοβαρής, είναι ότι οποιαδήποτε αγορά υλικού ή κόστους εξόδου που είναι πάνω από 500 ευρώ και η οποία δεν έχει περάσει μέσα το τραπεζικό σύστημα από 1η-1η του 2014, είναι δαπάνη που δεν εκπίπτει. Αυτό είναι μια χειροβομβίδα, μια βόμβα ορολογιακή, θα έλεγα, στα χέρια κάθε αγρότη, κάθε επαγγελματία από 1η-1η του 2014, αλλά και κάθε φοροτεχνικού. Δηλαδή, ό,τι και αν αγοράσει και ο αγρότης, όπως και οι υπόλοιποι επιτιδευματίες από 1η-1η του 2014 και μετά, και εφόσον το τίμημα είναι μεγαλύτερο των 500 ευρώ συνολικής μεικτής αξίας, θα πρέπει να περνάει από το διατραπεζικό σύστημα. Είτε με επιταγή, είτε μέσω λογαριασμού καταθετικού της εταιρείας. Αυτό είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Διότι περιορίζει βέβαια για τη χρήση του μαύρου χρήματος. Οι δαπάνες λοιπόν που δεν είναι ανάγκη να τις αναλύσουμε στο σύνολο, δεν μπορούν να φτάσουν σε ένα τέτοιο επίπεδο τζίρου των 100.000 μέχρι του ύψους των 92, διότι εργόσιμο προς στιγμήν, και είναι μια πρόκληση, δεν εφαρμόζεται από το 2011. Δηλαδή, ακόμα εργάζονται σήμερα που εμείς ομιλούμε από αυτό το βήμα. Δεν εφαρμόζεται, γιατί αυτοί που εργάζονται δεν μπορούμε είναι νόμιμοι. Μπορούμε να δούμε τους λόγους που δεν είναι. Δεν είναι νόμιμοι, απλά πράγματα. Σωστά. Αυτά λοιπόν τα τεράστια προβλήματα θα αναδειχθούν. Όμως το εργατικό κόστος, που συνήθως αναλόγως και του είδους και της έκτασης της καλλιέργειας μπορεί να είναι από 10 έως και 30% του συνόλου των δαπανών, πολλές φορές, γιατί έχουμε και εξειδικευμένες εργασίες, εάν δεν καταγράφεται με εργόσιμο, δεν μπορεί να αφαιρεθεί ως δαπάνη. Άρα πιεστικά το πρώτο που αναδεικνύεται είναι ότι επιτέλους και το ΟΓΑ και το ΙΙΚΑ θα έχουν έσοδα. Γιατί λέω επιτέλους? Γιατί είναι 2014, ο νόμος για τα εργόσιμα ξεκίνησε το τέλος του 2011 και μόλις φέτος αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε την υποχρέωση να πληρώνουμε με εργόσιμο, ούτως ώστε το ΟΓΑ να απολαμβάνει επί του εργοσίμου, που έχει οριστεί για φέτος για τους άνω των 25 ετών στα 26,18 ευρώ, να απολαμβάνει λοιπόν το 10% το ΟΓΑ επί του εργοσίμου κατά την εξαργύρωσή του και το 20% το ΙΚΑ για εκείνους που ασχολούνται με άλλες εργασίες οικιακές κτλ. Ή οικοδομικές επιμέρους ως μεραμέθια. Να λοιπόν ένα πρώτο θέμα που εγείρεται, ότι για να καταγράψουμε ένα τέτοιο μεγάλο αριθμό εξόδων, θα πρέπει να συγκεντρώνουμε προσεκτικά και επιμελώς όλα τα τιμολόγια, βεβαίως και πολλές φορές αποδείξεις λιανικής, για να υπάρχουν στα βιβλία καταγεγραμμένα. Μάλιστα. Ιδάλλως θα έχουμε ένα ακαθάριστο έσοδο 100.000, ένα
έξοδο όχι περισσότερο από 30-40 χιλιάδες, διότι τα φάρμακα, τα λιπάσματα, τα περισσότερα υλικά, κύριε Τουλούκη, είναι στο 13%. Κυρίως επειδή αφορά λιπάσματα και φάρμακα. Βεβαίως μιλήσατε για κατασκευές θερμοκηπίων, βεβαίως μιλήσατε για αγορές εργαλείων, όπου υπάρχουν και ευχάριστα πράγματα. Π.χ. παράδειγμα, εάν κάποιος αγοράσει ένα φορτηγό αυτοκίνητο επαγγελματικό για την εργασία του, από 1η-14 συμψηφίζει το ΦΠΑ, κάτι που δεν γινόταν στο προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα. Δηλαδή, αν το αυτοκίνητο κάνει 20.000, ΦΠΑ περίπου 4.600 ευρώ, με το 23%, το καταγράφει στα βιβλία του και στο πρώτο τρίμηνο που θα είναι μέχρι 20 Απριλίου του τρέχοντος έτος, μπορεί να το αφαιρέσει από τις πωλήσεις του και να μειώσει την πώληση του ΦΠΑ. Άρα θα πληρώνει και ΦΠΑ ο άγρος. Βεβαίως. Είναι το δεύτερο τμήμα της άμεσης φορολογίας, το οποίο μόλις τώρα ξεκινάμε τη συζήτησή μας, διότι πλέον με το νόμο 2859 του 2000, όποιος εντάσσεται στο κανονικό καθεστώς τήρησης βιβλίων, ο κόσμος τα γνωρίζει εσόδων-εξόδων, αλλά πλέον από 1η-13 ονομάζονται απλογραφικά, υποχρεούται όλες εκείνες τις σειρές των υποχρεώσεων του άρθρου 41 και 42 του 2859, που σημαίνει τριμηνιαία υποβολή περιοδικής δήλωσης, αρχής γενομένης από 1 μέχρι 20 Απριλίου, που σημαίνει ετήσια καθαριστική δήλωση από 1 Ιανουαρίου κάθε έτος και επομένως με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, και όλες τις υπόλοιπες σειρές εντύπων που γνωρίζουν μόνο οι φοροτεχνικοί προς στιγμή, άρα το Ε3, το πίνακα αναμόρφωση και άλλα έντυπα που ακολουθούν συνοδευτικά και θα ζητηθούν από το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα δηλαδή, όλοι όσοι ενταχθούν έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις. Άρα δηλαδή οι αγρότες από εκεί που παίρνανε επιστροφή ΦΠΑ, ακριβώς, θα έχουν τώρα να πάνε να πληρώσουν ΦΠΑ. Ναι, δεν είναι πάντα απόλυτο θα πληρώσουν, γιατί εμείς, ιδιαίτερα στην Κρήτη που ομιλούμε τώρα και όσον αφορά τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, επειδή είμαστε εκτός εποχής κυπευτικών οι περισσότεροι, στα θερμοκήπια τουλάχιστον, έχουμε παραγωγή αυτή την περίοδο μέχρι και το μήνα Ιούνιο-Ιούλιο. Άρα εμείς αυτή την περίοδο καταγράφουμε έσοδα που είναι δύσκολο, είναι τα μεγαλύτερα μας έσοδα και είναι δύσκολο να υπερκαλύψουμε με καταγεγραμμένα έξοδα το ποσό των εσόδων. Να το ξαναεπαναλάβω. Όμως για την υπόλοιπη Ελλάδα δεν ισχύει. Ο αγρότης μέχρι προσφάτως έπαιρνε επιστροφή ΦΠΑ. 6% κατά αποκοπή και ισχύει για τα εισοδήματα του 2013. Θα έχουμε επιστροφή ΦΠΑ για το 2014. Κανένας από εμάς, συνάδελφος φοροτεχνικός, δεν έχει δει καμία διάταξη που ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για τα εισοδήματα του 2013. Ή θα έχουμε το που έχουν παραχθεί, δηλαδή συμψηφισμό πληρώνεις ΦΠΑ. Είναι να σου δίνω πίσω, δεν παίρνεις τίποτα. Ο συμψηφισμός του 2000 αρχίζει από 1η-1η-2014 όσον αφορά το ΦΠΑ. Οι αγορές μας από τη μια πλευρά, τα έξοδά μας που περιλαμβάνουν ΦΠΑ και οι πωλήσεις μας από την άλλη πλευρά. Όσον αφορά για το 2013, οι διαδικασίες θα είναι οι ίδιες. Αυτή την άποψη έχω όχι μόνο εγώ, αλλά όλη η φοροτεχνική. Η επιστροφή του γνωστού 6% θα συνεχιστεί και προφανώς σε επόμενες μέρες θα έχουμε οδηγίες και για το πώς θα επιστραφεί το γνωστό 6%. Να πούμε ακόμα ότι για τους αγρότες που δεν θα ενταχθούν στα βιβλία, για εκείνους δηλαδή που είναι κάτω από 10.000 ευρώ το όριο ή 5.000 ανάλογα οι ενιαίες ενισχύσεις, θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία της καταποκοπήν επιστροφής του ΦΠΑ, πάντοτε με τις οδηγίες που θα δίνει το Υπουργείο Οικονομικών κάθε φορά. Μάλιστα. Άρα το ΦΠΑ, εδώ είναι λίγο, το 13 μένει ως έχει. 13 είναι ο συντελεστής απόδοσης επί των πωλήσεων του αγρότη μας. Άρα όλες οι αλλαγές που θα έρθουν για τον αγρότη, πέρα το ότι πρέπει να αρχίσουν να μαζεύουν από τώρα έξοδα, έσοδα... Έχουν ήδη αρχίσει, ναι. Είναι τουλάχιστον στο Λασίθι, πρέπει να πω, πολύ καλά ενημερωμένοι. Και από τον ενιαίο Αγροτικό Σύλλογο προς τιμή του και από τον Αγροτικό Σύλλογο Σιτίας και από όσες επαφές τις προηγούμενες ημέρες είχαμε αμέσως από τις 2 του μήνα, γιατί μην ξεχνάτε ότι μόλις 30 Δωδεκάτου ήρθε η σχετική διαταγή 1281 που προσδιορίζει το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων και ορίζει και τη διαδικασία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ερώτημα που έχουμε και θα μου απαντήσετε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε αμέσως μετά τις διαφημίσεις εάν οι τοκοχρεωλιστικές δόσεις των δανείων που πληρώνουν οι αγρότες για αγορά γης ή εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων ή οτιδήποτε θα περιλαμβάνονται στα έξοδα. Θα το δούμε αυτό αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα εδώ με τον κύριο Γουλιδάκη.